Είναι ο κύριος Παπαδημητρίου. Δεν κάνουμε καμία αναφορά στα προηγούμενα, διότι είναι προηγούμενα και περασμένα. Ο κύριος Παπαδημητρίου είχε επιλέξει μια προσωπική τακτική, η οποία ήταν επιλογή του. Εμείς κάναμε πάλι αυτό που έπρεπε να κάνουμε από τον νόμο. Σήμερα είναι εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ήρθε οικειοθελώς, είχε ειδοποιήσει και ότι εμείς κατόπιν αυτού ειδοποίησαμε την αστυνομία να μην πάει στο σπίτι του. Δεν ξέρω η αστυνομία αν πήγε, αν δεν πήγε, πόσο διακριτικά πήγε κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρει από την ώρα που είναι εδώ πέρα. Κύριε Παπαδημητρίου, είσαστε μάρτυρας. Γνωρίζουμε με βάση το πρώτο υπόμνημά σας ότι έχετε τρεις δικογραφίες, εκ των οποίων η μία είναι στο ακροατήριο τώρα. Οι άλλες δύο είναι σε μια φάση έρευνας. Πώς? Ναι. Ινδρέμ. Σωστά το λέτε. Λοιπόν, γνωρίζουμε λοιπόν με βάση το πρώτο υπόμνημά σας... Εδώ, ναι. Ότι υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες σε βάρος σας. Όπως πολύ καλά ξέρετε και το είχατε τονίσει κι εσείς, ναι. Για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες, για αυτές τις συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται ειδικά στην πρώτη δικογραφία και βεβαίως στις δεύτερες, διότι εκεί δεν έχετε λάβει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, στις δύο, δεν την έχετε λάβει ακόμα. Θέλω να σας πω ότι έχετε το δικαίωμα της σιωπής, τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε. Πλην όμως, και παρακαλώ ιδιαίτερα στο θέμα αυτό να το προσέξετε. Εάν αποφασίσετε, κύριε Παπαδημητρίου, αν έχετε αποφασίσει, να λέτε, δεν απαντώ, καλύπτομαι, θέλω να μην απαντήσω. Να το κάνετε προς όλους τους συναδέλφους. Έχουμε μια αρνητική εμπειρία, μάρτυρα, που προτιμησιακά απαντούσε στους μισούς, στους άλλους μισούς δεν απαντούσε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, λοιπόν, οι απαντήσεις σας να είναι ή να μην είναι ισότιμες σε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής. Απλώς νομίζω ότι χρειάζεται και την εξής διευκρίνηση. Είναι πιθανόν, παραδείγματος χάρη, εγώ να ρωτήσω κάτι ή ο κύριος Λάπας, να μην, όποιος από εμάς, ρωτήσω κάτι τον κύριο Παπαδημητρίου, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό και αφορά μια περίοδο κατά την οποία δεν διώκεται. Προφανώς αυτό που λέτε αφορά και την ίδια ερώτηση. Έτσι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε. Μια άλλη ερώτηση την οποία ο μάρτης να μπορεί να την απαντήσει. Εγώ θεώρησα καλό να κάνω την αναγκαία αυτή διευκρίνηση με όση αυστηρότητα μπορώ να την κάνω από τη θέση που είμαι, για να έχουμε μια διαδικασία ομαλή και αποδοτική. Λοιπόν, κάντε μας τη χάρη να μας πείτε το όνομά σας, το επίθετό σας και τη διεύθυνσή σας. Παπαδημητρίου Θεόδωρος, Μαρίνου Γερουλάνου 125, γιατρός μικροβιολόγος. Μάλιστα. Πρέπει να ορκιστείτε, θα ορκιστείτε με θρησκευτικό ή με πολιτικό όργο. Θρησκευτικό. Ορίστε. Ορκίστε να πείτε όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια. Καλώς. Μεταδίδεται από εσωτερικό κύκλωμα και από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Μόλις τελειώσει αυτή, θα αρχίσει να μεταδίδει τη δική μας. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Είναι κανονισμένο. Κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Μάρτυρα, ναι. Μπορείτε να μας πείτε τη διάρκεια της θητείας σας στο Κελπνό, καταρχήν, έτσι. Καταρχάς, θέλω να κάνω ορισμένες δηλώσεις όσον αφορά τα προηγούμενες τοποθετήσεις σας εδώ για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Εδώ εννοείται να... στη σημερινή διαδικασία? Όχι, στις προηγούμενες που ακούστηκαν. Ας είναι σύντομη. Ναι. Και κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ, να μην... Ναι. Ουδέποτε επέδειξα ασέβεια στο θεσμικό σας ρόλο, γιατί υπόθηκε και αυτό. Αντιθέτως, δήλωσα πολλές φορές εγγράφως και δηλώνω εκ νέου απερίφραστα τον πλήρη σεβασμό μου στο θεσμικό ρόλο και το έργο τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής όσο και ενός εκάστου βουλευτή που συμμετέχει σε αυτή. Αυτό πρέπει να το πω, γιατί πολλές φορές σε προηγούμενες συνεδριάσεις, επειδή υπήρξε αυτή η ανταλλαγή υπομνημάτων,
θεωρήθηκε ότι εγώ επιδεικνύω κάποια ασέβεια προς το πρόσωπό σας. Και ουδέποτε ακολούθησα καμία παρελκυστική συμπεριφορά, ουδέποτε ακολούθησα καμία στρατηγική εμπαιγμού, πολλό δε μάλλον ψεύδους, αντιθέτως με συνέπεια και ειλικρίνεια, πάντοτε ανταποκρίθηκα σε μία εκάστη κλίση σας με υπομνήματα που είτε προσκόμισα ο ίδιος είτε η αντιπρόσωπός μου. Ουδέποτε εξαφανίστηκα, αντιθέτως προσαρμόστηκα πλήρως σε κάθε απόφαση της Επιτροπής σας. Ουδέποτε αρνήθηκα να προσέλθω. Ουδέποτε απήχα λεπτό από την προβλεπόμενη διαδικασία, ούτε παρέκλεινα κατ' ελάχιστο από το πρωτόκολλο της ποινικής δικονομίας και ειλικρινά αδυνατό να καταλάβω στις αναφορές περί βίαιες προσαγωγής μου, ακόμα και σήμερα, παρόλο ότι δεν αρνήθηκα. Πώς είχα επίσκεψη τις δύο περιπολικά κάτω από το ιατρείο μου και ήρθαν οι αστυνομικοί στο γραφείο μου, ενώ δεν αρνήθηκα. Εσείς την τελευταία, στο ιατρείο μου, εσείς την τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι αυτό θα ακολουθήσει με κάποιο πρωτόκολλο. Εάν αρνηθώ, τότε θα ακολουθήσει το... Αυτό κάναμε και εμείς σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου. Σήμερα το πρωί, εγώ ήδη πήρα τηλέφωνο τη γραμματεία να ειδοποιήσει την αστυνομία ότι θα έρθετε. Ακριβώς για να αποφύγουμε αυτό που λέτε. Εγώ το έκανα το πρωί. Λοιπόν, παρόλο γιατί είχα επικοινωνήσει με τη γραμματεία, όχι με εσάς, και είχα δηλώσει ότι από τις 11 η ώρα θα είμαι εδώ. Λοιπόν, το μόνο που έπραξα είναι να εισφέρω αρχικώς με υπομνημά μου τα νομικά επιχειρήματα για την άσκηση του δικαιώματος σιωπής, για να μην σας ευνηδιάσω δηλαδή και να έρθω ξαφνικά εδώ να σας πω ότι για αυτό το δικαίωμα, και μη ενοχοποίησης για το χρονικό διάστημα 2003-2014 και συνεχεία όταν μου ζητήσατε να ασκήσω το εν λόγω δικαίωμα ενώπιόν σας, σας γνώρισα τους λόγους υγείας μου. Νομίζω ότι όσον αφορά τους λόγους υγείας μου, εγώ έθεσα δύο θέματα. Το θέμα το καρδιολογικό θέμα με την υπέρταση. Δήλωσα ότι με υπομνήματά μου δήλωσα ότι έχω νεφρογενή υπέρταση, δηλαδή κακοήθη υπέρταση για τους γιατρούς, οι αυξομοιώσεις τις οποίες μπορούν κάτω από συνθήκες στρες να φέρουν κάποια βλάβη στην υγεία μου. Και επίσης έθεσα το θέμα μιας πρόσφατης ενός τραυματισμού μου, το οποίο μου άφησε σαν κατάλοιπο. Κύριε Παπαδημητρίου, αυτά είναι γνωστά από τα έγγραφα που έχετε στείλει. Όχι, ναι, αλλά πρέπει να τα πω, διότι εδώ πέρα τα έγγραφα δεν τα... Πάντως μας είναι γνωστά αυτά που λέτε. Όλα, μέχρι λεπτομερίας. Όχι. Βεβαίως είναι γνωστά, αφού... Όχι, ναι, αλλά δεν συζητήθηκαν εδώ όλα. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο. Εμείς άλλο έργο επιτελούμε τώρα. Όχι. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο και επιτελούμε άλλο έργο. Λάβετε το υπόψη αυτό. Δεν θέλετε να... Όχι, δεν υπάρχει ότι δεν θέλω. Όχι. Και λέω, ορίσατε κάποιο πραγματογνώμονα. Πήγα κανονικά στο Γενικό Κρατικό. Έγιναν, παρόλο ότι στην αρχή είχα βάλατε σαν πραγματογνώμονα την κυρία Τσιάρα για νευρολογική εξέταση. Στη συνέχεια ακολούθησε ο κύριος Γεωργιακόπουλος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα υγιεινής στην υγεία μου. Φαντάστηκα ότι θα ήταν ένας γενικός συντονιστής ιατρός για να δει το καθόλου θέμα της υγείας μου. Έγινε εγκεφαλογράφημα, το οποίο ήταν παθολογικό, με επιληπτικό δίπολο, το οποίο γνωμάτευσε και η κυρία Τσιάρα. Βεβαίως, ο γιατρός είπε ότι είμαι λειτουργικός. Παρ' όλα αυτά, παραμένει το ερώτημα αν κάτω από συνθήκες στρες, ίσως πιθανόν θα έκανα ένα αφασικό επεισόδιο, το οποίο θα με εξέθετε λόγω της τηλεόρασης. Αυτό είχα θέσει. Δεν είπα ότι δεν είμαι λειτουργικός ποτέ για να απαντήσω
στην Επιτροπή. Επίσης, αυτά όσον αφορά το θέμα της υγείας μου. Είναι γνωστό δηλαδή ότι κάνω συνέχεια. Δηλαδή, αν ρωτάγατε την κυρία Κρεμαστινού πόσες φορές με έχουν σύρει στα νοσοκομεία από συσκέψεις, δεν νομίζω. Θυμάστε τι είπα στην αρχή. Γιατί εμφανίστηκα. Στην αρχή τι σας είπα. Σας είπα ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Εμφανίστηκα, κύριε Πρόεδρε, ότι ψεύδομαι, ότι προσπαθώ να ακολουθήσω μια παρενέργεια. Ωραία, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν, είσαστε εδώ και αρχίζει η διαδικασία της εξετάσεώς σας. Έτσι είναι λοιπόν, ο κανονισμός. Όσον αφορά για δημόσιες δηλώσεις και κρίσεις για μια ποινική δικογραφία που υπάρχει, γιατί και αυτό, για μια ποινική δικογραφία η οποία και όπου εμφανίστηκα ως... Αυτό η σημασία, προσέξτε συνάδελφοι. Αυτό πείτε. Που εμφανίστηκα ως κατηγορούμενος και είμαι κατηγορούμενος εκεί, δεν αναλύθηκε επαρκώς ακριβώς το περιεχόμενο. Γιατί είμαι κατηγορούμενος, διότι εμφανίστηκα... Μιλάτε για το CD. Όχι. Δεν μιλάω για το CD, μιλάω για την δικογραφία... Την πρώτη, τη μεγάλη. Την πρώτη μεγάλη δικογραφία, μάλιστα. Η οποία είναι ανοιχτή. Ωραία, και θα μας δοθεί ευκαιρία σε συνέχεια να τα δούμε. Δύο λεφτά να το... Δεν είναι, θα τελειώνει η τοποθέτηση. Δεν είναι. Είναι αυτή η εν λόγω ποινική δικογραφία δημιουργήθηκε αποκλειστικές από δικές μου καταγγελίες... Ναι, το έχετε γράψει αυτό πραγματικά. ...για 140 παράνομες προσλήψεις. Το έχετε γράψει δικές αυτό. Μου καταγγελίες. Ήδη δε υφίσταται η αμετάκλητη καταδίκη τρίτων υπευθύνων μεταξύ των οποίων του τότε Προέδρου κ. Χατζάκη, και μάλιστα η απόφαση του Αρείου Πάγου καταδικάζει αμετάκλητα τον τότε Πρόεδρο Χατζάκη για ανώθευση πρακτικού δικητικού. Τους αριθμούς των δικαστηρίων για να τα βρούμε για να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Τους το εφετείο και τον Άρη Πάγο. Ναι. Καταρχάς, καταθέτω εδώ το όσον αφορά για τον Άριο Πάγο. Υπάρχει του Κοντόκ, δημοσίευμα του Κοντόκ, πολύ έγκυρο, το οποίο καταθέτω. Ναι, όλα τα λέει, σύμφωνα με δικαστικά και έχει... Η έδρα κήρυξε και λέει ο κύριος Μπαξεβάνης το αυτό. Η έδρα κήρυξε ένοχο τον κύριο Χατζάκη για το αντίστοιχο αδίκημα. Αυτή τη φορά σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Μπορώ να, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Προχωράτε. Συνεπία των καταγγελιών αυτών, δηλαδή των δικών μου, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας διενήργησε έλεγχο, θέλοντας ο πρώτος κατηγορούμενος να μειώσει τον Οσάνο Διευθυντή το Δεκέμβριο του 2005, με πρόθεση προκάλεσε παρακινώντας την δεύτερη κατηγορουμένη κάποια γραμματέα, η οποία ήταν υπάλληλος στο Κερπλό, ήταν υφισταμένη του και εκτελούσε δίπλα του χρέη γραμματέως την απόφαση να ανοθεύσει πρακτικό, απαλήφοντας είτε αφαιρώντας μια εισήγηση του Διευθυντή προκειμένου να τον ενοχοποιήσει και τα λοιπά. Αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου και καταδίκη του τέως Προέδρου. Αυτό για το οποίο κατηγορούμε σε αυτό το δικαστήριο είναι για 360.000 ευρώ, τα οποία επειδή έκρινα ότι μια διοικητική πράξη ήταν πιθανό, έκρινα εγώ, παρόλο ότι υπήρχαν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόλο ότι υπήρχαν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή έκρινα εγώ και την οποία πλήρωσα με δάνεια και επέστρεψα τα χρήματα στον οργανισμό, παρόλα αυτά, μετά από 14 χρόνια ουδέποτε ζήτησα τα χρήματα πίσω από τον οργανισμό, θεωρήθηκε, και αυτό εξετάζεται το δικαστήριο, εάν θα μπορούσα να τα ζητήσω πίσω. Δηλαδή, ουσιαστικά, εάν ουσιαστικά...
όσα χρειαστεί το καταβληθέντα. Μετά από 14 χρόνια ποτέ δεν τα είχα ζητήσει. Αυτό είναι όλο το θέμα της περίφημης αυτής της ενδικής. Επίσης, στη συνέχεια, είναι το πόρισμα του ΣΕΙΠ, όπου κατηγορούνται όλοι οι διοικήσεις, πρόεδροι, είναι μια ΙΝΡΕΜ προϊστάμενη, 30 προϊστάμενη σε μια ΙΡΕΜ, δεν έχει προσωποποιηθεί εκεί καμία κατηγορία, όπου αναφέρονται με λάθος υπόθεση κατ' εμέ σε ορισμένα θέματα, παραδείγματος χάρη, με λάθος υποθέσεις, ότι το Κελπνό δεν είχε δικαίωμα να ασχοληθεί με, παραδείγματος χάρη, με τον καρκίνο, με λάθος υποθέσεις των επιθεωρητών. Αλλά αυτό εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, με λάθος υποθέσεις. Και έχουν κατηγορηθεί όλοι οι πρόεδροι, οι υπάλληλοι, εγώ για τη σύστηση, άμα δείτε ακριβώς, επιτροπές κτλ. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, αυτές είναι όλες οι κατηγορίες. Ωραία. Και εμφανίστηκα κάπως ότι, ξέρω εγώ, ωραία, σαν serial killer. Εμείς βασιστήκαμε στο δικό σας υπόλοιπο. Συγγνώμη, μισό. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ορίστε. Κύριε Μάρτυρα, παρακαλώ. Αυτό. Κύριε Μάρτυρα, εμείς βασιστήκαμε στο δικό σας υπόμνημα. Ουσιαστικά μας επαναλαμβάνετε ή μας εξειδικεύετε ορισμένα σημεία του υπομνήματός σας, αλλά από πλευράς διαδικασίας έχω να σας πω το εξής. Καλύτερα να ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία, να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις. Επειδή τώρα, ναι, μεν ας πούμε, εκθέτετε εσείς, αλλά ορισμένες πλευρές μόνο της όλης υποθέσεως. Ας πάμε κανονικά. Αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαδικασία. Ναι. Και αυτό επιβάλλει και η δουλειά μας, δηλαδή, και ο κώδικας της ποινικής οικονομίας. Επίσης, για το θα σας γίνουν ερωτήσεις από τους εισηγητές. Όχι, είπατε πρώτα, τέθη ερώτηση. Ναι, όλα και αυτά. Για την απομαγνητοφώνηση. Επί γεγονότων. Σε αυτό θα ήθελα να απαντήσετε. Ναι. Δηλαδή, στο ερώτημα που έγινε από συνάδελφο. Ναι, αυτό που είπε ο κ. Η ερώτηση είναι η εξής. Εσείς έχετε εικόνα αυτού του ψηφιακού δίσκου? Ναι, έχω καταθέσει τον εισαγγελέα γι' αυτό. Μάλιστα, τι λέτε γι' αυτό? Έχω καταθέσει τον εισαγγελέα. Ωραία. Είναι μονταρισμένο και παραποιημένο. Εσείς λέτε πως είναι προϊόν μοντάζ. Είναι προϊόν μοντάζ. Ωραία. Επίσης, με χαρακτηριστικό και παραποιήσεων. Με χαρακτηριστικό. Σε ορισμένα σημεία δεν αναγνωρίζω και τελείως. Μπορεί να είναι και σε ορισμένα, είναι σειραφή, είναι από το χώρο. Καταρχάς, είναι από το χώρο. Δεν είναι τηλεφωνική συνομιλία. Ποιο έχει κάνει την εγγραφή, μπορείτε να υποθέσετε? Δεν. Ωραία, αυτά θα τα βρει όλα η αστυνομία. Αυτά είναι. Λοιπόν, ναι, είναι και παραποιημένο και επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν μπορούσα εγώ να λέω για τον κύριο Στρίμπερι, ο οποίος είναι δικηγόρος μου, ότι είναι ανώτατος δικαστικός, λειτουργός, διαπλεκόμενος κτλ. Ωραία. Τι είναι αυτά μέσα? Είναι κάποιος. Ούτε μπορώ να καταλάβω ποιος έχει κάτι, ξέρετε, το μοντάζ. Μια ακόμα ερώτηση για το δίσκο. Ναι. Έχετε εικόνα, να μας διευκολύνετε, ναι, δηλαδή, αν παραλλήλως με την δικογραφία που μας έστειλε ο εισαγγελέας έχει ξεκινήσει Έχει ξεκινήσει προσπάθεια. Ναι. Όχι, εννοώ πιστοποίησεις, ταυτοποίησεις. Ναι. Ωραία. Αφού έχω καταθέσει. Αυτό μας διευκολύνει, γιατί μπορεί να συμπέσουν αυτές οι δύο διαδικασίες. Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν τώρα την διαδικασία. Κύριε Μάρτυρα, έχετε υπόψη. Πρόεδρε, να κλείσουμε τη διαδικασία, δώστε μου το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Ναι, πέστε μου. Κύριε Παπαδημητρίου. Έχω τις δικογραφίες να σας πω. Σας έχετε πει στα υπομνήματά σας. Το υπόμνημά σας είναι αναλυτικότατο. Πρέπει να γράφει από ένα συνάδελφο έγκριτο νομικό της ποινική δικαιοσύνη. Αναμφίβολα. Είναι συγκροτημένο. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ θα το ζήλαβα. Όμως, κοιτάξτε. Και παρέλειψα τότε που στείλετε το απόμνημά σας να σας πω και σας ως απάντηση και να πω στα μέλη της Επιτροπής. Ξέρετε ότι παρότι το γεγονός ότι είχαμε το δικαίωμα, δεν προβήκαμε στην εξαίρεση να κάνουμε χρήση προσωπικών δεδομένων του δικό σας που αφορά τις ποινικές δικογραφίες. Το σεβαστήκαμε όμως για να ξέρετε κι εσείς και ο πληρωτικός δικηγόρος και τα μέλη της Επιτροπής. Θα μπορούσε η Επιτροπή μας, ναι, ασκώντας ανακριτικά και σε γαλλικά καθήκοντα, κατ' εξαίρεση, να κάνει ακόμα και χρήση προσωπικών δεδομένων. Και σας διαβάζω. Ναι. Στο νόμο περί προστασίας, ναι, επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάρχει εξαίρεση που λέει άρθρο 2, άρθρο 3 του νόμου αυτού, του νόμου 2472 του 97. Άρθρο 3. Οι διατάξεις των παρόντων δεν εφαρμόζονται από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους και αφορούν κακουργήματα ή πλημελήματα με δόλο, ναι, και έχει ενδεικτικές απαριθμίσεις. Ναι. Αυτό είχαμε το δικαίωμα. Δεν το κάναμε.
με σεβασμό στην προσωπικότητά σας, επειδή είστε κατηγορούμενος και υπόδικος αυτής της δικογραφίας. Από σεβασμό, τον ίδιο σεβασμό να ξέρετε ότι θα δείξουμε και σήμερα. Ναι. Συνάδελφε, μου επιτρέπετε μόνο αυτό. Όλα αυτά δεν τα σωστά, αλλά εκτός της δημοσιότητας που προσφέρει η τηλεόραση. Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές έχουν πράγματι αυτά τα δικαιώματα, όπως τα έχουμε και εμείς. Αλλά δόθηκε ένα θέμα δημοσιοποίησης αυτών μέσω της μετάδοσης. Το θέτω. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, οι συγητές των κομμάτων είναι 8. Ναι. Καθένας σας απευθύνει ερωτήσεις